Λοιπόν, έχω πάρει κάτι για το αυτοκίνητο για το MX5, το οποίο μου ήρθε από το AliExpress. Έχω πάρει βασικά μία φούσκα. Φούσκα. Αυτό όπως λέγεται ουσιαστικά που μπαίνει κάτω το... από το λευγείο των ταχυτήτων. Τώρα θα το δούμε μαζί, οπότε να δούμε λίγο πώς μπαίνει. Οπότε αν δεν ξέρετε κι εσείς πώς βγαίνει και θέλετε να το κάνετε κι εσείς, δείτε για να το φτιάξουμε. Φύγαμε. Λοιπόν, αρχικά αυτό είναι που θέλω να αλλάξω, γιατί αν δείτε εδώ έχει τρυπήσει, έχει σκιστεί, κλείεται. Να βγαίνει το λευγέ. Για να δοκιμάσουμε, να βγάλουμε το λευγέ. Ο λευγές είναι βιδωτός, οπότε θα το βγάλουμε. Λογικά από πάνω έτσι θα βγαίνει. Το θέμα είναι όμως... Ωραία, αυτό βγήκε. Λοιπόν, οπότε θα δοκιμάσω από εδώ και από εκεί να δω λίγο πού μπορεί να βγαίνει. Και μόλις θα βρω, ξαναμιλάμε. Λοιπόν, update. Αν δείτε εδώ, βγαίνουν αυτά. Αυτό εδώ δηλαδή. Και αυτό. Να το. Οπότε βγαίνουν αυτά. Τώρα εδώ, αν δείτε, εμφανίζει αυτές τις βίδες. Φαίνεται να είναι η κονσόλα κάτω. Οπότε για να τις βγάλω. Λοιπόν, οι βίδες βγήκαν εκεί δύο, και αυτή και από εδώ. Λοιπόν, εδώ που είναι η θήκη που βγαίνουν τα ψηλά, βλέπω από κάτω μεταξύ μου μαζί με πόλη και μπόχα, έχει και μια βίδα. Οπότε θα βγάλω και αυτή. Και βλέπουμε. Το επόμενο βήμα είναι να βγει αυτό εδώ. Εγώ, δηλαδή κανονικά αυτό είναι πιασμένο εδώ έτσι. Από εδώ έχει πιο εύκολη, από εδώ δηλαδή, έχει πιο εύκολη πρόσβαση. Οπότε έβαλα ένα κατσαβιδάκι από εδώ, πίεσε και από την άλλη και έκανε τάκ και ξεκούμπωσε. Οπότε βγαίνει αυτό και αποκαλύπτεται εδώ μία και άλλη μία δύο βίδες. Οπότε λογικά τώρα που θα βγουν αυτές θα πρέπει να βγαίνει. Ωραία. Αυτό το βλέπετε τώρα. Σε κούμπος. Τώρα έχουμε κάποια πρόσβαση. Και πάλι το βλέπω να βγαίνει όλο. Λοιπόν, επίσης τρίτο κομμάτι βγαίνει αυτό εδώ. Όταν αυτό εδώ, αυτό βγαίνει πολύ εύκολο. Δηλαδή βγήκε έτσι. Και έχει εδώ πέρα άλλες δύο βίδες. Μία. Να το βλέπετε. Δύο. Εκεί. Για να βγάλουμε και αυτές και λογικά πρέπει να βγαίνει. Λοιπόν, τώρα εδώ, αν δείτε, μόλις το σηκώνεις έχει εδώ μια φύση που βλέπω. Εδώ, που είναι για τα ηλεκτρικά και πρέπει να βγαίνετε, βλέπετε. Λοιπόν, πάμε να σκάνουμε update. Βγήκαν όπως είπα πριν οι δύο βίδες πίσω που ήταν. Οπότε μόλις φύγαν αυτές, μετά τι γίνεται, από κάτω από τους διακόπτες του παραθύρου που σας έδειξα, έχει μια φύσα η οποία είναι για τα ηλεκτρικά παράθυρα. Για να τη βγάλεις αυτή, από ό,τι είδα, το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι από την πλευρά του συνοδηγού με ένα κατσαβιδάκι, όπως έχει το πιαστράκι ουσιαστικά που πιάνει για τη φύσα, να το πιέσεις από εδώ το πιαστράκι για να το τραβήξεις κάπως προς τα κάτω, οπότε από την πλευρά του συνοδηγού για να μπορέσει να βγει. Επίσης έβγαλα, αν δείτε εδώ, έβγαλα και του χειροφρένου το τέτοιο, αυτό εδώ. Το οποίο και αυτό δεν είναι, και αυτό έχει τρύπα από ό,τι είδα τώρα. Δεν το είχα δει, οπότε και αυτό πρέπει να θα το κάνω. Και αν δείτε εδώ, ουσιαστικά αυτό βγαίνει από πάνω, δεν είναι τίποτα, είναι πολύ απλό. Οπότε τώρα, αν δείτε, βγαίνει όλο. Και πλέον έχουμε πρόσβαση σε αυτό εδώ που θέλαμε, που είναι για τις ταχύτητες. Εδώ ήταν η φύσα. Και άμα δείτε εδώ είναι μέσα
όπως είναι χωρίς το ταμπλό. Οπότε πάμε σιγά σιγά να δούμε να βάλουμε το... Να βάλουμε το καινούργιο. Αρχικά όπως βλέπετε έχει 4 βίδες περιμέτρικα. Τώρα θα προσπαθήσω εγώ με το ένα χέρι. Στον άλλο, δεν έχει πολύ αντίσταση. Θέλουμε. Έχει και το τύπου μεταλλικό που είναι αυτό εδώ, το παμένο πλαστικό. Αυτό μπορώ να το έγραφα κάποια μέρα. Αυτό θα κάνω κυβερνάκι. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι εδώ το παλιό. Βλέπετε πως πιάνει. Πιάνει έτσι, έχει κάνει τρύπες εδώ. Οπότε σε αυτά που είναι εδώ, άμα δείτε, ένα κοψιματάκι εκεί, πρέπει να μπει η ραφή. Λοιπόν, η ραφή που σας έλεγα φαίνεται να είναι εδώ, οπότε σε αυτό εδώ πρέπει να μπει η ραφή. Και πάμε να σας δείξω πώς είναι το πολύ. Είναι σουέρ, έτσι, και έχει κίτρινη γραμμή γύρω γύρω. Απλά από ό,τι βλέπω αυτό το μαυράκι, αυτό το έχει απ' έξω. Σε αυτό ενώ υπάρχει ο δαχτύλιος, είναι από μέσα. Λοιπόν, να σας κάνω ένα update. Το έβαλα. Τι γινόταν απλά. Αυτό ήταν πιο μικρό, γιατί το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο δεν είναι για MX5, οπότε ήταν λίγο πιο ψηλό. Αναγκάστηκα και το έκοψα. Και αυτό θέλει να το τρυπάς, δηλαδή όπως ήταν και το άλλο. Τρυπάς εδώ δηλαδή σε σημεία και το τραβάς προς τα κάτω. Τώρα εγώ το έκανα, θέλει λίγο τράβηγμα, δηλαδή για να έρθει. Τώρα πιστεύω να μην είναι πολύ ψηλό, ούτως ή άλλως θα κατέβει, θα είναι κάπως έτσι. Θα δείξει τώρα πώς θα είναι. Έγιναν οι απαραίτητοι καθαρισμοί και τώρα εδώ έσκυψα λίγο το χειρόφρενο από εδώ και τώρα μπήκε, όπως βλέπετε είναι έτσι εδώ, και τώρα βάζω και τα υπόλοιπα και το κλείνω για να σας το δείξω. Λοιπόν, το τελειώσαμε, έχουν μπει όλα, όπως είδατε και στο, θα δείτε και στο τελικό αποτέλεσμα. Να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση του τι χρειάστηκε. Χρειάστηκε αρχικά, πάμε να τα δούμε μία γρήγορη. Χρειάστηκαν να βγουν ένα, δύο, το οποίο βγαίνει πολύ απλά, απλά με σπρώξιμο στα μπροστά. Από μέσα έχει μία βίδα εδώ, μία βίδα εδώ. Βγαίνουν οπότε αυτά τα δύο, για να βγουν αυτές οι βίδες που πιάνουν ουσιαστικά την κονσόλα από εδώ πέρα πίσω. Μετά πρέπει να βγει αυτό εδώ, το οποίο βγαίνει από εδώ, είναι πιο εύκολο από την πλευρά αυτή, δηλαδή είναι πιο εύκολο να το σπρώξεις να βγει έτσι. Βγαίνει, έχει εδώ πέρα δύο κλειψάκια, είναι εδώ, είναι εδώ, οπότε βγαίνει αυτό. Μετά πάμε εδώ στη μέση, σε αυτό εδώ βγαίνει και από κάτω έχει μία βίδα εδώ. Και μετά βγαίνει αυτό πάλι με κατσαβιδάκι, εδώ, εδώ. Βγαίνει αυτό τάκ ή από πίσω τάκ, είναι εύκολο, πολύ απλό. Και βγαίνει αυτό εδώ και πάλι έχει εδώ μία-δύο βίδες. Οπότε δύο βίδες εδώ πέρα. Μετά το πιο δύσκολο κομμάτι σου είναι να βγει η φύσα, η οποία είναι κάπου εδώ, υπολογίστε των καθαριστήρων. Και χρειάζεται να βγει από αυτή την πλευρά, από εδώ δηλαδή είναι πιο εύκολο. Με ένα κατσαβιδάκι από εδώ το πιέζουμε και παπ κάνει ξεκλικάρι από εδώ πέρα. Οπότε μετά κατεβαίνει κανονικά η φύσα. Το χειρόφρενο είναι πολύ απλό για να βγει αυτό εδώ πέρα. Απλά το κάνεις έτσι, δηλαδή από το σπρώχνεις, βγαίνει από εδώ και έχει να τα είναι όλα έτσι, κλειψάκια. Οπότε απλά βγαίνει αυτό, το τραβάς και βγαίνει όλο. Και ξεβιδώνει ουσιαστικά το λευγέ για να μπορέσει να έχεις πρόσβαση να μπορέσει να βγει όλη η κονσόλα. Τώρα χρόνος που χρειάζεται να γίνει πιστεύω είναι γύρω στο 1,5 ωράκι. Δηλαδή εφόσον τώρα, άμα έχεις δει το βιντεάκι και ξέρεις
που είναι οι βίδες και αυτά, γιατί ήταν κάτι. Και εγώ δηλαδή μετά βρήκα ένα τελικά βίντεο που κάπως τα έδειχνε. Οπότε από εκεί κατάλαβα πάνω κάτω πώς γίνεται. Εκεί κανένα μισά ωράκι υπολογίζεις. Είναι λίγο δύσκολο στο να τοποθετήσεις το. Τι γίνεται στα άλλα αυτοκίνητα, επειδή το συγκεκριμένο που είχα πάρει εγώ είναι Universal, αυτό που μπαίνει κατά το δίκιο. Δεν ξέρω πώς λέγεται εκεί το μεταξύ. Είναι Universal, οπότε ήταν λίγο πιο ψηλό. Χρειάζεται δηλαδή να το κόψω λίγο από κάτω, έτσι ώστε να μπει σωστά και να μην είναι πολύ. Να μην κάνει πολύ φουφούλα από κάτω. Οπότε χρειάζεται κόψιμο. Ιδανικά τώρα, αν βρεις ένα έτοιμο το οποίο είναι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, σίγουρα θα έχει τα κοψίματα ήδη έτοιμα, οπότε θα μπαίνει πολύ εύκολα. Τώρα, αυτό έπρεπε να κάνω μόνο με τα κοψίματα, δηλαδή στα συγκεκριμένα σημεία. Αυτό δεν σας το έξερα γιατί είναι λίγο διαδικασία. δεν ήταν πολύ εύκολο να σας τη δείξω. Σκεφτείτε ότι όπως μπαίνει και έχει τα κοψιματάκια το δικό του από τη μάνα του μόνο του, πρέπει εσύ να βρεις ακριβώς, έχει ένα, όπως σας έδειξα, μια γωνίτσα η οποία σου δείχνει το που είναι το κέντρο, έτσι ώστε να βάλεις τις ραφές. Αν είναι μαύρο και τα λοιπά δεν σε νοιάζει καθόλου. Αν είναι έτσι όπως είναι με ένα κίτρινο, θέλει να βάλεις λεκό σωστά τις ραφές. Οπότε πιάνεις από εκεί πέρα και μετά το τραβάς προς τα κάτω. Έχει τα κλειψάκια τα οποία πιάνει και το τραβάς, το σκίζεις λίγο στο κομμάτι που θέλεις και μπαίνει από μέσα. Οπότε δεν είναι κάτι αυτό, απλά αν τυχόν είναι universal θέλει παραπάνω προσπάθεια, γιατί πρέπει να βρεις μόνος όπου πρέπει να μπουν και να το βάλεις ευθεία, να μην το πιέσεις πάρα πολύ, ανοίξουν οι ραφές και όλα αυτά. Ιδανικά τώρα αν βρεις κάποιο το οποίο είναι έτοιμο για αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο θα είναι πολύ πιο απλό σίγουρα. Οπότε εκεί ένα μισάωράκι πιστεύω ότι αξίζει. Το κόστος τώρα γι' αυτό νομίζω ήταν 6 ευρώ, 5 ευρώ. Κάπου τόσο πρέπει να κάνει, ήταν πολύ φθηνό. Γι' αυτό το πήρα και λέω να δω τι λέει. Τώρα θα ψάξω να βρω για το χειρόφρενο, αλλά για το χειρόφρενο πιστεύω ότι δεν κάνει universal. Πρέπει να βρει δηλαδή για το συγκεκριμένο. Τώρα θα δούμε. Άμα βρω κάτι θα βάλω, αλλιώς θα πάω σε κάνα ταπετσέρι, γιατί ήθελα να φτιάξω και το τιμόνι κάποια στιγμή. Οπότε αυτά, ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο. Κάνε like και subscribe στο κανάλι για να βλέπεις όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε. Γεια σας.